Survivors, αγώνας επάθλου επικοινωνίας σήμερα. Καλώς ήρθατε. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Δεν θα μπω στις λεπτομέρειες του επάθλου, θα πούμε αργότερα. Απλά θα τα ανακοινώσω. Ξέρετε πολύ καλά και οι δύο ομάδες τι ακριβώς κυνηγάτε σήμερα. Να περάσουμε αρχικά λίγο στο απουσιολόγιο για να ξέρετε πολύ καλά πώς θα κινηθείτε και στα ματσαρίσματα. Έχουμε σήμερα την απουσία φυσικά του Νικόλα Αγόρου, ο οποίος παραμένει στην κλινική. Ο Κωνσταντίνος Βασάλος δεν μπορεί ακόμη να αγωνιστεί λόγω του θέματος με το πόδι του. Για την Ελευθερία Ελευθερίου, αυτό που ξέρω από τον γιατρό είναι ότι μπορείς, έχεις πάρει το OK, μπορείς να μπεις να αγωνιστείς. Παρ' όλα αυτά, στα δεύτερα ματσαρίσματα, αν νιώσεις κάποια ενόχληση, θα επανεκτιμηθεί η κατάστασή σου και θα δούμε αν μπορείς να συνεχίσεις. Αυτό είναι λοιπόν το απουσιολόγιο. Να έρθω στον Γιώργο Ασημακόπουλο, ο οποίος άκουσε το όνομά του στο χθεσινό συμβούλιο. Γιώργο, εσύ συμπλήρωσες την τετράδα των υποψηφίων για αυτή την εβδομάδα. Συμπλήρωσες την τετράδα. Από ό,τι φάνηκε ότι δεν το περίμενα. Εντάξει, έχω καταλάβει το παιχνίδι είναι ανθρωποφαγικό. Πρέπει να το χωνέψω, πρέπει να ξέρω ότι οι νίκες πρέπει να είναι καθαρά ατομικές. Βλέπω ότι δεν έχω, όπως έχουν δει και οι κόκκινοι, δεν βγαίνω ποτέ να ματσάρω. Δεν είμαι σαν κάποιους άλλους παίκτες που βλέπουν, α, ναι, δεν το βρήκε στο δεύτερο ματσάρισμα, μπαίνω και ξαναπαίρνω κάποιον παίκτη από απέναντι για να πάρω δύο πόντους. Δηλαδή τους εύκολους πόντους υποτίθεται για να αναβαίνουν τα στατιστικά. Γενικά, ναι, πρέπει να το καταλάβω κι εγώ ότι ίσως πρέπει να ξυπνήσω και να πω ότι εδώ πέρα δεν σου χαρίζεται τίποτα και να πεις Γιώργο πάμε δυνατά, γιατί εννοείται ο καθένας κοιτάει την πάρτη του, το συμφέρον του. Τώρα αν είναι η τελευταία μου εβδομάδα τουλάχιστον θα την ευχαριστηθώ. Αν όχι θα συνεχίσω να αγωνιστώ.